Λοιπόν, παιδιά, πριν ξεκινήσουμε να δούμε πώς πήγε το Weekend League, θέλω να σας δείξω ένα pack που άνοιξα off-stream, οπότε δυστυχώς δεν είναι live το reaction. Άνοιγα κάποια packs από τα League SBC και είχε μείνει αυτό το mini 50k pack που είναι κάποιο από τα packs από τα League SBC, από κάποιο segment. Και έτσι όπως το ανοίγω, βλέπω έτσι περίεργο flair, φαντάζομαι ότι θα είναι icon, βλέπω left mid, βλέπω Γαλλία και παιδιά, για λίγο νόμιζα πως ήταν ο Ριμπερί. Ξαναλέω, δεν είναι live reaction. Το έχω κάνει record μετά που το έχω βγάλει, οπότε γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός. Αλλά ναι, ψάρωσα για λίγο, νόμιζα ότι έβγαλα Ριμπερί. Δεν είναι άσχημος ο πύρες, μπροστά στο Ριμπερί είναι πολύ λίγος βέβαια. Αλλά τουλάχιστον βγάλαμε το πρώτο icon της χρονιάς, το οποίο βοηθάει και πάρα πολύ στην ομάδα με τα links. Εδώ, να το πρώτο. Ωραία, ληχθήκαμε μέσα στην περιοχή. Το μαντέψει. Δεν θα το μαντέψει. 2-0. Θα βγει από τώρα. Θα βγει. Ωραία, ξεκινάμε καλά. Αρκετά εύκολος ο αντίπαλος. Κάνουμε το 1-0. Corner. Δεν θα βγει. Έλα. Λίγο τυχερό, αλλά μπήκε. Έλα, να το. Μπράβο, 2-0. Να το. 3-0, μάλλον θα βγει κιόλας. Λοιπόν, κάναμε το 2-0. Να το. 1-0, κούνησε τέρμα εκεί πέρα. Πώς σου πέρασε αυτή η πάσα? Έλα ρε Σιμεντή, έλα! Κι άλλη κόντρα. Παιδιά, κι άλλη κόντρα. Όχι. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή... Please, θέλω να μου πει κάποιος το κόλπο. Θα μπει. Θα μπει. Εσύ στρίψε, στρίψε. Τι ε... Παιδιά, πώς μπήκε αυτό? Έλα, πήραμε κι εμείς κόντρα παιδιά, απίστευτο. Απίστευτο. Παιδιά, ο Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι το έκανε αυτό το σπριντ. Θα με προλάβει και εκεί. Αχ, θα με τρελάνει παιδιά το game, αλήθεια. Ποιο λόγο δεν έστριψε ποτέ. Εδώ κάναμε το 3-1. Δεν ήταν από νωρίς με ξενέρωση. Μπήκε. Να μάβεις να κουνάς τον τέρμα σου. Όχι ρε εσύ, κλείσε προς τα έξω λίγο. Και μία φορά πήραμε rebound. Α, βγήκε ο αντίπαλος. Βγήκε εδώ πέρα, κάναμε το 4-1. 4-1, ναι. Και είναι touch. Επαφή με την μπάλα, αργή. Πάρ' το. Μα πως? Δεν μπορώ να καταλάβω ρε. Πάρ' το μέσα. Το gameplay παίζει ωραία. Όταν παίζω το gameplay που παίζω τώρα θέλω να πάτε πάλι το ίδιο. Παιδιά, πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο με τα back. Έλα. Παιδιά, πήγε να το βγάλει και αυτό. Πήγε να το βγάλει και αυτό.
Να το πάλι κόντρα. Να το πάλι. Και απλά δεν το ξέρω εγώ. Πάλι το ίδιο. Να το πάλι. Και μου σάπισε το παίχτη. Και εγώ να πρέπει να βάζω γκολάρες με το Μέση για να πάρω προβάδισμα. Τέλος, παιδιά, έβαλε γκολ ο Κιν. Πω, παιδιά. Το game με κάνει να το μισώ όλο και περισσότερο, αλήθεια. Νόμιζα θα κουνήσει τέρμα, γι' αυτό τώρα κλειστή γωνία. Να το. 2-0. Απλά θέλει πολύ υπομονή και χρόνο. Γιατί μπορεί να σου δώσει το... Απ' τα packs που ανοίγεις... Όχι Βερόν, μη μου τον αλλάζεις. Δεν ξέρω πως το έβαλε. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μου άφησε το Van Dijk. Λοιπόν, εδώ κάναμε το 6-2. Έλα ρε εσύ, έλα. Δεν με νοιάζει, κι ας είναι και κοβλίτς. Όχι. Καλά. Και εμείς δεν την παίρνουμε. Classic. Ποιον αντίπαλο παίζω? Το κέντρο του αντιπάλου έχει 850 άτομα και το δικό μου έχει ένα. Το σχολιάσω μετά. Πάρ' το. Κάναμε το 7-2. Με τα χίλια ζόρια. Όχι ρε εσύ, όχι. Απίστευτο. Παιδιά, απίστευτο. Που τι κάνει ο Κιν? Δεν θα τον προλάβει. Εφτά τρία για σήμερα. Μπες, μπράβο. Περισσότερη δύναμη, να το συνηθίσω και να βάζω περισσότερη δύναμη ρε παιδιά στα αρένα τρίγωνο. Όχι ρε εσύ. Πω, παιδιά, πόσο όμορφο γκολ. Αλήθεια.
Α, εγώ δεν μπορώ να τον φτάσω όμως. Ο δικός μου Van Dijk. Ο δικός μου Van Dijk, το Σον, το δικό του δεν μπορώ να τον φτάσει. Αλλά ο δικός του Σαλιμπά, τον δικό μου Κίνη μπορεί να τον φτάσει. Κοιτάξτε πως θα με προλάβουν. Το χάσε. Το χάσε. Ο άλλος κουνάει τον τέρμα, τον κουνάει, τον βάζει έξω από το τέρμα. Κάπου χρησιμοποίησαμε και το finesse plus του Πειραιές. Κοιτάξτε τώρα πώς θα μας το γυρίσει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση άμα αρχίσαμε. Άμα όντως γινότανε. Τι έλεγα. Πάρ' το. 8-4. Για να αγοράσω καλό gameplay. Θα το έκανα. Αλήθεια. Κάναμε το 9-4. Πας ρε Σαλάχ, please, δηλαδή Μαρτών. Δείτε λίγο το δικό μου AI σε σύγκριση με το δικό του. Κοιτάξτε τι κάνει ο Άλισον. Πώς τις βγάζουν αυτές τις πάσες μωρέ, και εμένα δεν μπορούν να κάνουν στο μισό μέτρο. Και το έβαλε ο Γκρισμάν με το δεξί του. Ευτυχώς που ο Πειραιές έχει το finesse plus, αλήθεια. Το είδατε. Ξέρει κάποιος να μου πει γιατί ο Ντόμ... αποκλείεται. Extra touch, extra touch. Να το, αυτό είναι γκολ. Πάρ' το... Να μου πει. Βάλε το, μπράβο. Παιδιά, τελειώσαμε το γουλού. Κάναμε το 15. Rank 4 για άλλη μια φορά, κάναμε 15. Θα μπορούσε να έχουν πάει πολύ καλύτερα. Το gameplay κλασικά ήταν χάλια. 1.83x10, ένα base hero, 2 team of the week, 1.81x20, 1.87+, και 60.000 coins. Πάμε στο πρώτο team of the week. Δεν είναι walkout. Left wing, Malawi, νομίζω είναι Chawinga. Την έχω ξαναβγάλει untread, την είχα βάλει σε SBC. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο team of the week. Ούτε αυτό walkout. Striker, Angola, από την Κίνα. Μάλιστα. Πάμε στο 87+. Δεν είναι πρόμο, είναι walkout προφανώς. Goalkeeper, Ελβετία. Καλά, εντάξει. Για 100η φορά ο Σόμερ. 87+, βγάλαμε 87. Λοιπόν, πάμε στο 81x20. Και εδώ χρυσό. Δεν έχουμε καν walkout. 81x20, δεν έχουμε καν walkout. RM από τη Wolfsburg, πρέπει να είναι 85 η Hoot. Δεν ξέρω πώς το φέρετε. Και έχουμε και έναν uniform μέσα. Πάμε στο 83x10. Χρυσό πάλι. Πάλι δεν έχουμε walkout. Αργεντινή CM από την Bundesliga. Μάλλον είναι ο Παλάσιος. Δεν ξέρω ρε παιδιά πως γίνεται και το gameplay μου να είναι τόσο χάλια και τα rewards να είναι τόσο κακά. Base Hero Pack από rank 4 από το Weekend League, 15. Πάμε να δούμε. Είναι walkout, striker, Γερμανία. Ο Voller είναι. Είναι ο Voller.
Όχι, είναι ο Γκόμες. Δεν ξέρω αν ο Γκόμες είναι καλό πουλ ή όχι. Πόσο πάει? Α, πολύ κακό είναι. Πάρα πολύ κακό. 50, 49, 50 κάπα. Πάλι discard. Οριακά.